Ο Σαρονικός εξακολουθεί να έχει την πρώτη πορεία πιεζόμενος από τον πρόσφυγα με τον Κίρατσαν και βλέπουμε τον Σαρονικό να κερδίζει την πρώτη υποδρομία στην πρώτη του συμμετοχή με δεύτερον τον πρόσφυγα, τρίτη την Πετρίσια και τέταρτη την Στεφανία. Ο Σαρονικός μετά την νίκη του με τον Κίρατσαν το προϊόν, το πρώτο προϊόν του Πίπερτερ που λαμβάνει μέρος και της Μόνικας με τον εξελάδος αναβάτην Κυράτσα να ποζάρουν για την αναμνηστική φωτογραφία. Είναι η ιδιοκτησία του κυρίου Γιώργου Ηρακλέους και στην πρώτη του συμμετοχή τους έχει χαρίσει και την πρώτη του νίκη. Η κυρία Σπύρο Ελευθερίου, ο ιδιοκτήτης τώρα του Σαρονικού. Και βλέπουμε τον Σαρονικό στον χώρο του Ζυγιστηρίου μαζί με τον προπονητή Σπύρο Ελευθερίου, μιλάει ο Κυράτσας τώρα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία με τον Κράκτην από την εξωτερική. Τον Τέρτη Δίξη να ανεβαίνει πολύ δυνατά μαζί με την Φιωρούλα. Ο Στιντίνο υποχωρεί. Γίνεται μάχη μεταξύ των δύο αλόγων και ο Τέρτη Δίξη ξεχωρίζει μπροστά, παίρνει την πρώτη πορεία με δεύτερη τη Φιωρούλα, στην τρίτη θέση τη Follow Me και στην τέταρτη την Κλάρα. Τέρτη Δίξη είναι ο νικητής της τρίτης υποδρομίας. Τον βλέπουμε εδώ μαζί με τους ιδιοκτήτες του, με τον Άγγλο Μακάι. Έχει κάνει το μίλι 1.45.78. Εδώ βλέπουμε τον ιδιοκτήτη του, τον κύριο Χρυσοστόμου, μαζί με τον γαμπρόν του. Έχει πληρώσει το απλούν 55 σεν και το δίδυμο με την Φιωρούλα 1 λίρα και 60 σεν. Και ο Τέρτη Δίξη οδηγείται στον χώρο του ζυγιστηρίου με τον Άγγλο Μακάι να τον ξυσελώνει. Μια ωραία υποδρομία με έξυπνη ανάβαση εκ μέρους του Μακάι.